Πάμε τώρα σε μία άλλη σπουδαία γυναίκα αυτή τη φορά, η οποία αφιέρωσε όλη της τη ζωή για την προστασία, τη μελέτη και την προστασία των ζώων, την προστασία του περιβάλλοντος, να, ακόμα και τώρα σε προχωρημένη ηλικία, με πολύ ζωή και κέφι και όρεξη, ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο για να μας αφυπνήσει. Δεν είναι άλλη από τη Jane Goodall, την πρωτευοντολόγο, ηθολόγο και πρέσβυρα ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών, που σε λίγη ώρα θα μιλήσει προσκεκλημένη του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης στην αίθουσα του Πειραματικού Θεάτρου στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Ήδη έχει αρχίσει, γιατί υπάρχει αρρύθμιση, περιορισμένος ο αριθμός στη συγκεκριμένη αίθουσα. Έχει ξεκινήσει αυτή την ώρα έχει αρχίσει η διαδικασία του να δίνονται τα εισιτήρια, αν θέλετε, δωρεάν είναι η είσοδος, οι κάρτες προτεραιότητας τέλος πάντων για την αίθουσα αυτή. Πληροφορηθήκαμε βέβαια ότι θα υπάρχουν άλλες δύο αίθουσες στο κτηριακό συγκρότημα του Πολιτιστικού Κέντρου, από όπου όσοι πάτε και δεν μπορέσετε να μπείτε στη, είναι και μικρή αίθουσα βέβαια του Πειραματικού Θεάτρου, θα μπορέσετε να κατευθυνθείτε στις υπόλοιπες αίθουσες και από εκεί να παρακολουθήσετε την ομιλία της Jane Goodall. Και αξίζει τον κόπο για μια γυναίκα που αφιέρωσε τη ζωή της σε όλους εμάς ουσιαστικά και στα ζώα. Λόγοι για να ελπίζουμε είναι το θέμα της ομιλίας της, θα είναι στα αγγλικά αλλά θα υπάρχει μετάφραση. Εμείς τη συναντήσαμε, και άλλοι συνάδελφοι δημοσιογράφοι δηλαδή, λίγο νωρίτερα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, όπου συναντήθηκε μάλιστα και με παιδιά. 4 σχολεία, το Δημοτικό Σχολείο Μυρτιάς, το 13ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου, το 11ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, το Γενικό Λύκειο Αρχανών και μια ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Και θα ακούσουμε δύο μικρά αποσπάσματα για όσες και όσους από εσάς δεν μπορέσετε να πάτε, έστω έτσι λίγο να ακούσετε αυτήν τη γυναίκα που θεωρείται από τις πιο σημαντικές γυναίκες επιστήμονες της εποχής μας. Σας θυμίζουμε, το έχουμε ξαναπεί, σε περίπτωση που κάποιοι από εσάς δεν το έχετε ακούσει, δύο λόγια για αυτήν, ότι από το 1960 νεότατη βρέθηκε στην Τανζανία και άρχισε να μελετά τη συμπεριφορά των χιμπαντζίδων, αποδεικνύοντας για πρώτη φορά πως ο άνθρωπος δεν είναι το μοναδικό «ον» που μπορεί να δημιουργεί, να χρησιμοποιεί εργαλεία, και πως τα ζώα δεν είναι ζώα, δηλαδή έχουν και συναισθήματα, έχουν και προσωπικότητα. Και μάλιστα το 1977 ίδρυσε και ένα πολύ γνωστό πια διάσημο Ινστιτούτο Έρευνών που φέρει το όνομά της, το οποίο συνεχίζει τις έρευνες, τις επιστημονικές, στον τομέα της βελτίωσης των συνθήκων διαβίωσης των τοπικών πληθυσμών στις αφρικανικές χώρες. Μάλιστα το 1991 δημιούργησε και το πρόγραμμα Roots and Shoots, δηλαδή ρίζες και βλαστή, μέσω του οποίου νέοι άνθρωποι από όλο τον κόσμο ενθαρρύνονται να γίνουν ηγέτες αλλαγής, με την καλή έννοια της αλλαγής, της ελπίδας για ένα καλύτερο μέλλον, για το περιβάλλον, για τα ζώα αλλά και για τον άνθρωπο. Πέρυσι ιδρύθηκε και στη χώρα μας το αντίστοιχο γραφείο που λειτουργεί ως μη κερδοσκοπική οργάνωση. Την είδαμε λοιπόν λίγο νωρίτερα, μία μικροκαμωμένη γυναίκα, γλυκύτατη και πολύ ζωντανή, και το πρώτο που έκανε μπαίνοντας στην αίθουσα ήταν από την τσάντα της να βγάλει 3 λούτρινα ζωάκια. Μία αγελάδα, ένα χιμπαντζί που τρώει μία μπανάνα και έναν αρουραίο. Θέλοντας έτσι να δηλώσει, όπως μας εξήγησε στη συνέχεια, ότι όλα είναι σημαντικά σε αυτόν τον πλανήτη που ζούμε και πως όσον αφορά στους αρουραίους, θα μου πείτε, δεν θα πρέπει να γίνονται πειράματα σε αυτά τα ζώα
ούτε και στις μαϊμούδες, ούτε και στους χιμπαντζίδες, γιατί έχει αποδειχτεί ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ομοιότητες, οι ασθένειες λειτουργούν διαφορετικά σε κάθε οργανισμό. Ας ακούσουμε πρώτα ένα μικρό απόσπασμα, θα ακούσουμε την ίδια και τη μετάφραση στις προτάσεις της. So we know now animals are way more intelligent than people used to think. We're finding out new examples all the time. But you cannot compare even the brightest animal with a being that's created a rocket that went all the way up to Mars and a robot crept off and is taking photographs of the surface of the red planet. Και ξέρουμε σήμερα ότι το εγκέφαλο των ζώων έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ, ωστόσο δεν μπορεί ακόμα να συγκριθεί με τον εγκέφαλο ενός ανθρώπου που έχει φτιάξει πυράβλους που πάνε στο διάστημα και έχουμε φωτογραφίσει ακόμα και τους κόκκινους πλανήτες. So the big question is, how is it possible for the most intellectual being that's ever walked on planet Earth to be destroying its only home? Οπότε λοιπόν η ερώτηση που υπάρχει είναι πώς γίνεται ένα από τα πιο έξυπνα ζώα που έχει κυκλοφορήσει ποτέ στον πλανήτη μας να καταστρέφει το περιβάλλον του. So it seems to me that there is growing up a disconnect between the clever brain and the human heart, love and compassion. Οπότε υπάρχει μια αποσύνδεση ενός ευφυούς εγκεφάλου και μιας καρδιάς γεμάτης συμπόνιας. So that we are making decisions based on how will this help me now, me and my family now, the next shareholder meeting, the next political campaign. Οπότε συνήθως οι επιλογές που κάνουμε δυστυχώς έχουν να κάνουμε το πώς θα βοηθήσουμε τον εαυτό μας τώρα, την οικογένειά μας τώρα, πώς οι πολιτικοί θα βοηθήσουν τον εαυτό τους τώρα και όχι πώς θα βοηθήσουμε το μέλλον και τον πλανήτη μας σαν σύνολο. So we've lost the wisdom of the indigenous people who made decisions after asking how will this benefit future generations. Οπότε χάσαμε τη σύνδεση με τους προγόνους μας που δεν σκεφτόμαστε πώς οι επιλογές μας θα βοηθήσουν τις μελλοντικές γενιές. And I think it's because we've fallen into this materialistic, greedy, selfish society where money has become a god. Και είναι δυστυχώς διότι βρισκόμαστε σε μια κοινότητα που τα υλικά αγαθά έχουν προτεραιότητα και τα χρήματα έρχονται πρώτα από όλα. And we hope that our Roots and Shoots young people will grow up understanding, yes, we need some money to live. It goes wrong when we live for money. Και ελπίζουμε ότι όλες οι ομάδες που κάνουν project Roots and Shoots θα καταλάβουν ότι δεν ζούμε για τα χρήματα. Χρειαζόμαστε χρήματα για να ζήσουμε, αλλά δεν είναι το πρωταρχικό πράγμα. So let's hope that this intellect of ours can start working out new ways of thinking, not just the technology, but a new attitude towards living, and stop acquiring stuff that we don't even need. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτό το ευφυές μυαλό που έχουμε θα αρχίσει να σκέφτεται τρόπους όπου μπορούμε να ζούμε αρμονικά στο περιβάλλον και δεν θα αγοράζουμε πράγματα που δεν θα χρειαζόμαστε. Είναι λοιπόν ένα θέμα ότι η ευφυΐα μας, αλλά πώς τη χρησιμοποιούμε και δυστυχώς η συνολική εικόνα που έχουμε για τον πλανήτη μας και τη ζωή μας είναι ότι δεν τα πάμε και τόσο καλά αν κρίνουμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Και ίσως κάποιοι να αναρωτιόμαστε ότι υπάρχουν όπως η Τζέιν Γκούνταλ άνθρωποι ρομαντικοί, αν θέλετε, που παλεύουν για τις ιδέες τους και είναι Δον Κιχώτες σε μια εποχή τόσο σκληρή. Άλλωστε είπε και η ίδια ότι η καιρή είναι σκοτεινή, ότι υπάρχει ανάπτυξη της ακροδεξιάς δικτατοριών, γίνεται τόσο κακό στο περιβάλλον, αλλά θα μπορούσαμε όλοι και ειδικά οι νέοι να επηρεάσουμε τον κόσμο γύρω μας, συνειδητοποιώντας τη δύναμη που έχει ο καθένας μας και έχει δύναμη γιατί εμείς είμαστε οι καταναλωτές. Άρα λοιπόν εμείς επιλέγουμε τι θα αγοράσουμε και αυτό μας δίνει δύναμη να μπορούμε να κάνουμε εναλλακτικές επιλογές. Είμαστε λοιπόν ευφυείς αλλά όχι έξυπνοι σύμφωνα με την κυρία Γκούνταλ. Ας ακούσουμε άλλο ένα απόσπασμα για να ολοκληρώσουμε το θέμα μας.
Yeah, I think so. Okay, well, first of all, we're not the most intelligent species. We're the most intellectual. We're not very intelligent to destroy our planet. Οπότε πρώτα απ' όλα δεν είμαστε το πιο έξυπνο ζώο, είμαστε το πιο ευφυές. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. So it's not just chimpanzees who share with us emotions like happiness, sadness, fear, despair. Those are very easy to, you know, when you're watching them. But your dog can also feel happy, sad. It can be fearful and can be show despair. Δεν είναι μόνο ο χιμπατζής που νιώθει φόβο, ελπίδα, αγάπη. Υπάρχουν πολλά άλλα ζώα που επίσης μπορούν να νιώσουν τέτοια συναισθήματα, όπως οι σκύλοι. And grief is a very obvious emotion in chimpanzees and other animals. And so when a mother loses her child, she cradles it, carries it around. But there's a big difference. A first mother will carry her child around after it's died as though it's alive. An experienced mother who's already lost one child or has had more experience of death will, the moment the child is dead, treat it like a thing. Stop cradling it, just carry it because they carry it. Μπορεί και το πένθος είναι ένα από αυτά τα συναισθήματα που νιώθουν πολύ έντονα οι χιμπατζίδες και ανέφερε ένα παράδειγμα όπου μητέρες χιμπατζίδες που για πρώτη φορά χάνουν τα παιδιά τους τα κρατάνε σαν να είναι ζωντανά για πολλούς μήνες. Ενώ μητέρες χιμπατζίδες που έχουν χάσει το παιδί τους για δεύτερη φορά το κρατάνε σαν να μην είναι τίποτα. And you know, chimpanzees and other apes and other animals have a sense of humor. Και οι χιμπατζίδες, όπως και άλλοι μεγαλοποιήθηκοι και άλλα ζώα, έχουν μια αίσθηση του χιούμορ. And the big difference from when I first went to Cambridge in 1962 and today is that in 1962 I could not have studied animal emotion because according to science it didn't exist. Οπότε μια μεγάλη διαφορά από τότε που σπούδασε στο Cambridge μέχρι τώρα είναι ότι όταν σπούδαζε, ότι τα ζώα έχουν συναισθήματα δεν υπήρχε σαν έννοια καθόλου. I couldn't have studied animal intelligence either. Δεν θα μπορούσε να είχε σπουδάσει και να έχει μελετήσει και την ευφυΐα των ζώων τότε. And I certainly couldn't have studied animal personality. Και δεν θα μπορούσε να είχε μελετήσει και τις προσωπικότητες με βάση τα λίγα στοιχεία που υπήρχαν μέχρι τότε. And yet these fields are now open to students. It's a very, very exciting time for young people today wanting to learn about animals. Και τώρα όλα αυτά τα παιδιά είναι επιτέλους ανεπτυγμένα και ανοιχτά προς όλο τον κόσμο να τα μελετήσει και να μάθει για όλα αυτά τα πράγματα.